το σημερινό μου καταφύγιο για απόψε. Για να δούμε λίγο πώς φαίνεται το κλουζ. Νίκο, my friend, θα το αφήσεις αυτό. Ήταν πτώση κινητού, γιατί με τα χέρια μου κρατάω κάρτες και χίλια δύο πράγματα. Να είμαστε, Βουκουρέστι. Εδώ, σε meeting. Είμαι στο ξενοδοχείο μου, πολύ ωραίο μέρος. Μαζί με τον Καταλίν. Ο Καταλίν είναι ο συνεργάτης μας εδώ, με τον οποίο κάνουμε τη δουλειά μαζί. Και πίνουμε ένα καφεδάκι έτσι να τα πούμε. Εννοείται στα αγγλικά συνεννοούμαστε, ξέρετε τα αγγλικά μου τώρα. Είναι δικά μας αγγλικά αυτά. Λοιπόν, και θα έχουμε μια πολύ ωραία μέρα σήμερα. Ακολουθούν κάποια meetings. Εδώ θα είμαστε, θα τα δείτε. Λοιπόν, συνεχίζω τα meeting μου. Εδώ να σας γνωρίσω ένα καταπληκτικό ζευγάρι. Ιονούτ και Σάντρα. Λοιπόν, μετά από περίπου 6 ώρες meeting, μπήκα στο δωμάτιό μου. Πρώτη φορά έρχομαι εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τη θέα. Έτσι. Wow. Απ' την άλλη πλευρά είναι το αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου. Αλλά βλέπετε, πολύ πράσινο, πολύ ωραία πράγματα. Έχω ένα μικρό κενό, θα κάνω ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψω. Λοιπόν, μόλις μπήκαμε σε ένα καινούριο χώρο, σε ένα άλλο ξενοδοχείο, και εδώ θα συναντήσω ένα καταπληκτικό ζευγάρι που είναι νέοι 21% από την ομάδα στη Ρουμανία, και θα σας αφήσω εδώ κοντά μας. Καταλίν. Hello. Hello. Hello, my friend. Hello. Λοιπόν, και τώρα πηγαίνουμε. Let's go. Like, I explain to the people. Okay. We are going to the hall for the meeting in Bucharest. Huh? With Katalin and all the leaders you see here. Και σε λίγο θα δείτε τώρα και την αίθουσα με τον κόσμο. Είναι ένα ειδικό meeting με κάποιους πολύ έτσι προχωρημένους συνεργάτες μας εδώ στο Βουκουρέστι. They heard for sure. Ακούσατε, λέει, σίγουρα. Έλια. Where is the hall? Here. Show us the hall. Please. Οκ, σας αφήνω γιατί θα ξεκινήσουμε σε λίγο και θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλημέρα, guys μου, και λέω καλημέρα γιατί σήμερα είναι Σάββατο. Είμαστε στην Ανατολή, περίπου 6 το πρωί, και πάω αεροδρόμιο γιατί με μια πολύ αγαπημένη παρέα θα πάμε κλουζ στην άλλη πλευρά της Ρουμανίας. Να ανάψω και κανένα φως εδώ. Φαίνομαι καλύτερα. Μισό λεπτό. Τέλεια. Γιατί έχουμε μια πολύ συναρπαστική μέρα πάλι. Θα είμαι για μία μέρα σε αυτή την πόλη και έχω διάφορα meetings, πολύ ωραία πράγματα. Θα το ζήσουμε μαζί, θα το δείτε έτσι κι αλλιώς. Απλά αυτό που θέλω να σας πω τώρα, έτσι, μια και πίνω το καφεδάκι μου και ετοιμάζομαι για το ξενοδοχείο, για το αεροδρόμιο, συγγνώμη, είναι το εξής. Βλέπετε ότι κάνω πάρα πολλά πράγματα και επειδή παίρνω και διάφορα μηνύματα με ανθρώπους που μου λένε τι γίνεται, γιατί κάνεις τόσα πολλά πράγματα κτλ. Και πάντα έτσι θα είσαι. Καταρχάς, δεν ξέρω αν θα είμαι έτσι, αλλά επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω, ίσως και να είμαι έτσι όσο αντέχω τουλάχιστον. Δεύτερον, προσπαθώ να εξηγήσω με έναν τρόπο διαφορετικό, μέσα από αυτά που κάνω κυρίως, ότι δεν υπάρχει επιτυχία χωρίς σκληρή δουλειά. Έτσι, δεν έχω εκπληρώσει τους στόχους μου, οπότε θα συνεχίσω να δουλεύω για αυτούς μέχρι να τους εκπληρώσω. Και τρίτον, να σας πω επίσης ότι δίνω πάρα πολύ υλικό, το κάνω με πολύ αγάπη, αλλά πάρτε το αν είναι κάτι που σας εμπνέει, που σας αρέσει, που σας δίνει ιδέες, και κάντε κάτι, δηλαδή κάντε κάτι. Hello, do something please, κάντε κάτι.
Δηλαδή, δεν μαθαίνεις ποδήλατο διαβάζοντας, δεν μαθαίνεις κολύμπι αν δεν πέσεις στην πισίνα ή στη θάλασσα. Κάνε κάτι, δηλαδή, κατάλαβες. Και τέλος δουλεύω έτσι γιατί πιστεύω ότι δεν έχω κανένα ταλέντο και χρειάζεται πολλή δουλειά για να φτάσω εκεί που ονειρεύομαι, οπότε είμαι στη διαδικασία, έτσι. Άρα, κάνε κάτι. Αυτό είναι το μήνυμα αυτού του ενός λεπτού στις 6 το πρωί του Σαββάτου, Ιούνιος, 13 ή 14 Ιουνίου, κάπου εκεί πέρα είμαστε, δεν θυμάμαι, έχω χάσει τις μέρες. Α, τι είπα τώρα, έτσι, τέλειο, έχω χάσει τις μέρες. Πότε σας συνέβη τελευταία φορά να μην ξέρετε τι μέρα είναι ή πώς έχει ο μήνας. Τα λέμε στη συνέχεια. Λοιπόν, είμαστε αεροδρόμιο. Περιμένουμε την πτήση μας και εκεί που καθόμαστε λέει ο Καταλήν, έλα μου λέει να σου κάνω μια συνέντευξη. Του λέω τι, έλα μου λέει να σου κάνω μια συνέντευξη. Και κάτσαμε, κάναμε παιδιά μια συνέντευξη, καταπληκτική έτσι. Ούτε είχα ιδέα τι θα με ρωτούσε, τι ήθελε να πούμε, τι να συζητήσουμε. Νομίζω ότι θα σας άρεσε πάρα πολύ και ανυπομονώ να βγει στον αέρα, να σας γνωρίζω και το σκηνοθέτη. Καταλήν, are the guys from my blog, you know, from yesterday. Okay. I explained them that we did a short interview that was big surprise for me. I succeed to surprise him first time. And you did, my friend, very difficult questions, eh, just to know. Wasn't my real intention, but I like it. wait to see my interview to you. I expect it. Του λέω, μου κάνεις πολύ δύσκολες ερωτήσεις, με στρίμωξες. Κάτσε, του λέω, αν δεις τι θα σου κάνω, θα έρθεις εσύ, θα σου κάνω τη συνέντευξη δική σου. Γιατί νομίζω το καθιερώσω αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Συνεντεύξεις ανθρώπων που αγαπώ και συνεργάζομαι χρόνια μαζί τους. Και φυσικά και νεότερων ανθρώπων που επίσης αγαπώ, αλλά δεν τους ξέρω πάρα πολύ καλά και τους γνωρίζουμε μέσα από κάποιες συνεντεύξεις. Λοιπόν, πρέπει να μπω στο αεροπλάνο τώρα, οπότε σας αφήνω και τα λέμε από το πανέμορφο καταπληκτικό Κλουζ. Μιλάμε ατελείωτη αυτή η μέρα. Κάτα! Ιωνούτ! Ατελείωτη. Είναι 8 και 4 και τώρα μπαίνουμε στο αεροπλάνο για να πάμε στο Κλουζ, όπως σας είπα. Λοιπόν, θα τα πούμε λοιπόν τώρα από το Κλουζ, σας φιλώ. Να είμαστε Κλουζ. Hello. Ιωνούτ. Hello. Πολύ ωραία, δεν καταλαβαίνω και τίποτα, κοιμόμαστε έτσι. Εννοείται ότι κοιμόμαστε. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την εξόρμησή μας εδώ στην περιοχή. Θα σας κρατήσω ενημερούς. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος, θέλω να σας το δείξω εδώ στο Κλουζ, ένα business center. Κοιτάξτε τι όμορφο. Έχει υπαίθριους χώρους στη μέση με καφέ, είναι γεμάτο γυαλί, έχει, πώς να πω έτσι, σαν κάτι σαν στοά, βλέπετε, μπροστά μου. Και πριν από 5 χρόνια είχα έρθει εδώ, ξεκινώντας τη δουλειά και κάναμε κάποιες προσπάθειες, όχι πολύ πετυχημένες τότε. Σήμερα είναι η ομάδα που καλπάζει κυριολεκτικά και πάει πάρα πολύ δυναμικά και τώρα έχουμε meeting με τους ανθρώπους που ηγούνται εδώ, έτσι ένα πρωινό meeting με τους ανθρώπους που ηγούνται της δουλειάς εδώ. Πάρτε μια γεύση. Είναι η ώρα 5, το βλέπετε ανάποδα γιατί είμαι στη σελφοκάμερα και έχω τελειώσει το δεύτερο μου meeting, η ατμόσφαιρα είναι εκρηκτική, θα έχουμε συναρπαστικά αποτελέσματα εδώ.
Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδί μου, όταν συναντώ ανθρώπους οι οποίοι κυνηγούν τον όνειρό τους, είμαι all in, full power. Δηλαδή, όταν λέμε all in, μιλάμε για all in, guys. Δεν με νοιάζει να βγω, να φάω, να διασκεδάσω, να δω το μέρος που έχω έρθει. Αφοσιώνομαι τόσο πολύ στη συζήτηση που γίνεται εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν οδηγήσει 100, 200, 300, 400 χιλιόμετρα και είναι σε αυτά τα meetings που κάνω. Και δεν ξέρω, αισθάνομαι τόσο δυνατά, πώς να πω, αφοσιωμένο σε αυτό το κομμάτι. Είναι απίστευτο, δεν ξέρω. Το αγαπώ. Λοιπόν, ο κύριος που μιλάει εδώ πίσω μου, περιμένει το παιδάκι του, είναι πολιτικός μηχανικός και μέσα σε ένα χρόνο από το απόλυτο μηδέν έχει ένα εισόδημα 2.500 ευρώ. Για αυτούς που ξέρουν να πω ότι είναι αρχηγός οργάνωσης και επιβεβαιώνει bronze μέσα σε ένα χρόνο. Έχω και άλλους ανθρώπους. Ο άνθρωπος εδώ που είναι στον πίνακα, τον βλέπετε, με το άσπρο μαλλί, ο Ιονούτ, μέσα σε ένα χρόνο έφτασε τα 3.500 ευρώ εισόδημα. Μπρόντζορ καλύτερο επιβεβαιωμένος για όποιον ξέρει επίσης. Λοιπόν, μιλάμε για momentum απίστευτο. Και τώρα είμαι εδώ γιατί πραγματικά πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε τον πρώτο president, για όποιον ξέρει, ξαναλέω, τον πρώτο president στη Ρουμανία πολύ πολύ σύντομα και εδώ είναι μια πολύ όμορφη παρέα. Εδώ στο διάλειμμά μας, οι οποίοι πίνουν καφετάκι, είναι όλοι οι leaders, θα σας γνωρίσω με την πρώτη ευκαιρία. Και ναι, πολύ ωραία κατάσταση, πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε, αν έναν τρελό ψάχνω βασικά, αν ξέρετε κανένα τρελό, ο οποίος να θέλει να δουλέψει πάρα πολύ δυνατά 2 χρόνια, δυνατά, όταν λέμε δυνατά να τα δώσει όλα, 2, 3 χρόνια, 4, αλλά να κερδίσει τα υπόλοιπα 40, κάντε τον tag κάτω από αυτό το βίντεο και φέρτε με σε επαφή σας παρακαλώ μαζί του, επίγον, πολύ επίγον. Γιατί στείλουμε κάτι πάρα πολύ δυνατό και στην Ελλάδα και στη Ρουμανία που βρίσκομαι τώρα και στην Κύπρο. Αυτά προς το παρόν. Ξεκινάω το τρίτο και τελευταίο μου meeting με κάποιους πολύ ωραίους και δυναμικούς επίσης συνεργάτες που είναι σε υψηλότερα επίπεδα. Αν έχω την ευκαιρία θα κάνω ένα μικρό βιντεάκι μαζί τους. Μιλούν μόνο αγγλικά κάποιοι δεν μιλούν καθόλου αγγλικά, μόνο ρουμάνικα, αλλά είναι καταπληκτικές προσωπικότητες και θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να σας τις γνωρίσω. Πλησιάζω λοιπόν τώρα στο δωμάτιό μου. Λοιπόν, το σημερινό μου καταφύγιο. Αλλά για να πάρουμε μια εικόνα από κλους νύχτα, δεν βλέπουμε και σπουδαία πράγματα, βλέπουμε όμως έναν ωραίο ουρανό. Καλημέρα guys μου, εδώ η ώρα είναι 5:30 και θέλω να στήξω έτσι ένα πολύ ωραίο ουρανό. Λοιπόν, μετά από περίπου 3,5 ώρες ταξίδι από το αεροδρόμιο στο Βουκουρέστι, είδατε έτσι κάποια πλάνα από τη διαδρομή, έχουμε φτάσει σε ένα μέρος που λέγεται Μπράιλα. Μεγάλη πόλη είναι, είμαστε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, εννοείται θα φάμε και θέλω να σας δείξω λίγο έτσι την πόλη. Δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ καλά, γιατί έχετε τις εφηκάμερες. Εντάξει, τίποτα ιδιαίτερο, όμως μέσα στην κουλτούρα της χώρας, οι περισσότερες πόλεις έτσι είναι. Και εδώ σήμερα θα έχουμε ένα ακόμα meeting με ανθρώπους οι οποίοι
ενδιαφέρονται για τη δουλειά και έχουν πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά από αυτή την περιοχή. Είναι τεράστια η Ρουμανία, παιδιά, είναι τεράστια, έτσι, τεράστια. Και σήμερα κάνει πάρα πολύ ζέστη και μου λείπει πάρα πολύ ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο με μαύρη. Δηλαδή, για να μην ειλικρινείς και σκέτο τον έπινα τώρα, έτσι. Σας αφήνω να τσιμπήσω κάτι και θα τα πούμε στη συνέχεια. Ήδη με περιμένουν εδώ για το πρώτο meeting. Αυτός ο κύριος εδώ με το καρό που κάμισο, το ξέρετε, τον Καταλήν τον έχετε γνωρίσει, τον... το χέρι μου πώς θα πέσει σε σελφοκάμερα, τον Ιωνού τον έχετε γνωρίσει. Ο κύριος αυτός εδώ είναι ο Κρίστη και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ. Πήρε και το δικό του πόλο πριν από λίγο καιρό, το LR Polo. Και έχουμε meeting μαζί του με την ομάδα του και με πολύ κόσμο. Λοιπόν, θα σας κρατήσω ενημερούς. Προς το παρόν. Μετά από μια ξεκούραση, ετοιμάζομαι, κατεβαίνω στην αίθουσα να μιλάω με παιδιά του Σανσίρ. Είναι σαν σάουνα, απίστευτο. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα δείτε μια συνέντευξη που κάνουμε εδώ με τα παιδιά. Είναι πολύ δυνατοί leaders της ομάδας. Εδώ στη Ρουμανία δουλέψαμε πάρα πολύ δυνατά αυτές τις μέρες και με παρακάλεσαν πριν φύγουμε, επειδή είμαστε στο κλείσιμο του ταξιδιού, να κάνουμε έτσι μια συνέντευξη την οποία οι ίδιοι μεταδίδουν live στα δικά τους γκρουπάκια και στις σελίδες τους επαγγελματικές. Okay, we're ready. Τελειώσαμε τη συνέντευξη, κάναμε 3 ώρες ταξίδι με ποιον άλλον, με τον Καταλίν, και μόλις φτάσαμε στο ξενοδοχείο μου, γιατί οδεύουμε προς το τέλος του ταξιδιού, αύριο το πρωί πάω αεροδρόμιο και επιστρέφω σπίτι. Ένα υπέροχο, καταπληκτικό, μοναδικό ταξίδι που είμαι σίγουρος ότι είναι η αρχή μιας πολύ μεγάλης ιστορίας εδώ στη Ρουμανία. Έτοιμος, φρέσκος. Πώς με βλέπετε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήσασταν παρέα μου σε όλο αυτό το ταξίδι και όσοι τα λέγαμε και μιλούσαμε στα stories, αλλά και εσάς που έχετε αφιερώσει το χρόνο σας και να είστε εδώ σε αυτό το βίντεο και να παρακολουθήσετε το ταξίδι. Εγώ θέλω να σας πω έτσι μέσα από την καρδιά μου, λίγο πριν το τελευταίο κομμάτι αυτού του βίντεο, γιατί είμαι στο ξενοδοχείο, κοιτάξτε τι ωραία θέα. Και επιστρέφω σε λίγο, πάω αεροδρόμιο, θα σας μιλήσω φυσικά και από εκεί. Θέλω να σας πω ευχαριστώ πάρα πολύ, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και δεύτερον, να σας πω επίσης ότι αυτό που είδατε είναι πραγματικά ένα κομμάτι της ζωής μου, μέσα από το οποίο ζω πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ και δεν με κουράζει, ρε παιδί, δεν ξέρω. Όταν συναντώ ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται να χτίσουν τον όνειρό τους, να κάνουν πράγματα, να αλλάξουν τη ζωή τους, μπορώ να δουλεύω μαζί τους 24 ώρες 24 ώρες. Δεν με ενδιαφέρει ούτε να φάω, ούτε να πιω, ούτε να κοιμηθώ, ούτε τίποτα. Πολλές φορές ξεχνάω και σε ποιο κράτος είμαι. Πολλές φορές ξεχνάω σε τι δωμάτιο μένω, σε ποιο ξενοδοχείο. Αλλά πραγματικά αυτό το πράγμα με συγκλονίζει, δηλαδή βλέπω τώρα και ένα αεροπλάνο έτσι. Ελπίζω να το πιάσει η κάμερα. Με συγκλονίζει γιατί βλέπω ότι όσο περνάει ο καιρός, οι άνθρωποι οι οποίοι κυνηγούν τα όνειρά τους γίνονται και λιγότεροι, δυστυχώς.
Ξεχνιόμαστε. Πολύ συχνά ξεχνιόμαστε. Ξεχνιόμαστε μέσα στα social media, ξεχνιόμαστε μέσα στο κινητό, βυθιζόμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο του κινητού και ξεχνάμε τι είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε, ποιος είναι ο σκοπός μας, για ποιο λόγο είμαστε εδώ, σε αυτή τη ζωή εννοώ. Και επίσης, έτσι όπως λειτουργεί αυτό το σύστημα, εννοώ με τα social media και όλο αυτό που συμβαίνει, γινόμαστε όλο και πιο περίεργοι να δούμε τη ζωή των άλλων και πραγματικά μου θυμίζει στο μυαλό μου όταν ήμουν πιτσιρικάς, τρέχαμε από το γυμνάσιο να πάμε στο σπίτι την ώρα που τελειώναμε το σχολείο 1 και 20 που χτυπούσε το κουδούνι 1 και 4, δεν θυμάμαι, γιατί στις 2 και 4 ή 2.30 ξεκινούσε η τέλμικη γοητεία. Όσοι είστε κοντά στην ηλικία μου ξέρετε τι εννοώ, το Bold and the Beautiful με το Rich και την... πώς τη λέγανε, δεν θυμάμαι τι... Anyway, και έτσι αυτό το πράγμα νιώθω ότι συμβαίνει αυτή την περίοδο μέσα από τα social media, δηλαδή η περιέργεια του κόσμου αυξάνεται, να δει πώς ζει ο κόσμος ο υπόλοιπος. Οι μισοί κοιτάζουν μέσα από την κλειδαρότρυπα τη ζωή των υπολείπων και ο χρόνος περνά. Και όλο αυτό το πράγμα δεν ξέρω πού θα μας φτάσει και πού θα μας καταλήξει, αλλά αυτό που ξέρω και αυτό που νιώθω και αυτό που βλέπω είναι ότι ολοένα και λιγότεροι άνθρωποι θυμούνται ή υπενθυμίζουν στον εαυτό τους να πω καλύτερα για ποιο λόγο είναι εδώ, τι είναι αυτό που θέλουν να κάνουν, πόσο πολύ θέλουν κάποια πράγματα για τα οποία θα πρέπει φυσικά να αφοσιωθούν και να δουλέψουν σε οποιοδήποτε τομέα και κρατούν απλά μία στάση παρατήρησης. Γιατί αυτό μας δίνει αυτή η εποχή, για να είμαι ειλικρινής. Είναι μία εποχή που μέσα από την ανάπτυξη που υπάρχει στο ίντερνετ γενικότερα μπορείς να παρατηρήσεις τις ζωές πάρα πολλών ανθρώπων, να αισθανθείς καλύτερα γιατί ζεις καλύτερα ή να αισθανθείς άσχημα γιατί μπορείς να βλέπεις στο Instagram αυτούς τους τύπους με τους ψεύτικους λογαριασμούς και τα αυτοκίνητα και τις σαμπάνιες και όλο αυτό το lifestyle που πουλάνε και εσύ να είσαι σε μια μόνιμη κατάθλιψη ότι δεν είσαι σαν κι αυτούς, άρα δεν ζεις καλά. Είναι ψεύτικο αυτό το περιβάλλον, αυτό θέλω να σας θυμίσω. Και πάρα πολλοί κόσμος, για να κλείσω αυτό το κομμάτι, έχει εγκλωβιστεί μέσα στο να αποδείξει κάτι το οποίο δεν είναι, έτσι ώστε εκείνοι που θέλουν να δουν τη ζωή του να μπορούν να αισθάνονται άσχημα ή για τον εαυτό τους και καλύτερα για εκείνον. Η πραγματικότητα είναι, παιδιά, ότι η αυθεντικότητα, αυτό που είσαι, αυτό που κάνεις, αν μπορέσεις αυτό να εκπέμψεις, θα είναι και το καλύτερο. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη και αυτό κάνω. Δεν έχω προσπαθήσει ποτέ να δημιουργήσω άλλες εντυπώσεις από αυτές που αφορούν τον τρόπο που εργάζομαι ή που ζω. Και πραγματικά ελπίζω όλοι όσοι θέλουν και ονειρεύονται να αλλάξουν τη ζωή τους, να βρουν τη δύναμη και τη διάθεση να υποστηρίξουν αυτό που θέλουν να κάνουν με όλη τους την καρδιά. Και αν το κάνετε, παιδιά, αξιοποιήστε την ευκαιρία που μας δίδεται μέσα από την ανάπτυξη του ίντερνετ και κάντε document, δηλαδή καταγράψτε αυτό το ταξίδι από εκεί που είστε μέχρι εκεί που ονειρεύεστε να φτάσετε, έτσι ώστε οι επόμενες γενιές να δουν πώς τα καταφέρατε. Γιατί δεν ξέρω πόσο καιρό θα είμαστε σε αυτό τον πλανήτη, αλλά μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα. Να δουλέψουμε για να τον κάνουμε καλύτερο και δεύτερον, να κινηματογραφήσουμε όλη αυτή την πορεία για να μπορέσουμε να δείξουμε στις μελλοντικές γενιές, όταν εμείς πια θα έχουμε φύγει, πώς το κάναμε. Σας φιλώ καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου, να περνάτε όμορφα και αν θέλετε γράψτε μου το μήνυμά σας κάτω από αυτό το βίντεο. Αν τυχαία βρεθήκατε εδώ, εγγραφείτε στο κανάλι μου, πατήστε το κουδουνάκι, αυτό εδώ το κουδουνάκι, για να παίρνετε ειδοποίηση όταν ανεβάζω κάποιο βίντεο. Αν δεν θέλετε να ξέρω ότι με παρακολουθείτε, μην μου γράψετε τίποτα, δεν με ενδιαφέρει. Μην εγγραφείτε στο κανάλι μου, πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει όμως πάρα πολύ, είτε σας γνωρίζω είτε όχι, να πάρετε έστω μία τελεία, ένα ακόμα κάτι μέσα από το υλικό που παράγω στο Facebook, στο Instagram, στο LinkedIn, στο YouTube και οπουδήποτε αλλού είμαι μεθαύριο.
που θα σας βοηθήσει να κάνετε το επόμενο βήμα.